μέχρι και την σύλληψη του ο σύζυγοκτόνος, μετά το στιγερό έγκλημα στη μεζονέτα του ζευγαριού στα Γλυκά Νερά, έφυγε και πήγε να μείνει στην Αγία Παρασκευή. Εκεί είναι ο Δημήτρης Φρέσκος, που θα μας πεις, Δημήτρη, τι λέει το ρεπορτάζ σου. Η αποκάλυψη ότι ο νεαρός άνδρας, τον οποίο γνώριζαν εδώ και τον προσπαθούσαν να τον συμπονέσουν για τα όσα φρικτά και τραγικά όλες αυτές τις μέρες γνώριζαν ότι είχε περάσει για το θάνατο της και τη δολοφονία της σύζυγου του, όταν λοιπόν αποκαλύφθηκε ότι έπαιζε ένα καλωστημένο ρόλο, είχε στήσει ένα σατανικό στην πραγματικότητα σχέδιο ώστε να συγκαλύψει την φρικτή του πράξη, καταλαβαίνετε ότι όλοι εδώ βρίσκονται σε μια κατάσταση σοκ. Και αυτό γιατί μου έλεγαν πριν από λίγο αρκετοί άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε εδώ ότι γελαστήκανε. Αυτό τα έχουν βάλει και με τον εαυτό τους, δεν ήταν τα σημάδια. Είχε περάσει από την αρχή όταν διαβάζανε τα ρεπορτάζ, όταν ακούγαν όλες αυτές τις εξελίξεις από την περιοχή των Γλυκών Νερών. Είχε περάσει από το μυαλό τους ενδεχομένως κάτι δεν πήγαινε σωστά σε όλα αυτά, αλλά δεν μπορούσαν σε καμία εκ των περιπτώσεων να σκεφτούν ότι το ευγενικό παιδί που γνώριζαν μπορεί να κρυβόταν πίσω από όλα αυτά. Αυτό που τους έχει ενοχλήσει κυρίως το γεγονός ότι χρησιμοποίησε το βρέφος του, στείνοντας το σκηνικό στον τόπο του εγκλήματος, ότι το χρησιμοποίησε και το τοποθέτησε δίπλα στην νεκρή μητέρα, ένα μωρό το οποίο έχουν δει εδώ στην πολυκατοικία και προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατήσουν μια διακριτική στάση προς την οικογένεια, την οποία περιγράφουν με τα καλύτερα λόγια.